Κύριε Συντηγάκη, σας μιλούσαμε και ετοιμαζόσασταν να κάνετε σχόλιο για την ένταση που προκλήθηκε στη Βουλή αναφορικά με τις πολυτροπολογίες, έτσι όπως χαρακτηρίστηκαν. Πολλές νομοθετικές ρυθμίσεις ρυθμίζουν πολλά θέματα, αρμοδιότητας πολλών υπουργείων, έτσι για να τα πούμε σε τρεις γραμμές. Κοιτάξτε, καταρχήν αυτό που είναι κάτι σύνηθες καταρχάς αυτό. Γίνεται κάθε χρόνο. Είναι σύνηθες, το κάνουν όλες οι κυβερνήσεις. Να μην ξεχνάμε ότι και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και παλιότερες του ΠΑΣΟΚ, αντίστοιχα της Νέας Δημοκρατίας, τα πιο κρίσιμα νομοσχέδια τα περνούσαν σε συνθήκες διακοπών, Χριστουγέννων, Πάσχα, πριν το 15 Αύγουστο. Σας θυμίζω μάλιστα ότι δύο μέρες πριν το 15 Αύγουστο, φέτος 2021, πέρασε η Δανειακή Σύμβαση για το Ταμείο Ανάκαμψης. Και το κάνει γιατί προφανώς ο κόσμος προετοιμάζεται για τις γιορτές, προετοιμάζεται για τις διακοπές του, υπάρχει αυτή η σχετική ραστόνη σε κάθε περίπτωση και νομίζω ότι είναι πιο εύκολο στις κυβερνήσεις να περνούν τα αντιλαϊκά νομοσχέδια. Και αυτό που έγινε χθες είναι ένας χριστουγεννιάτικος μποναμάς, να το πω έτσι, στους επιχειρηματικούς ομίλους. Με προκάλημα ορισμένες ρυθμίσεις για την υγεία, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά ορισμένα μπαλώματα, μετακινήσεις και παρατάσεις, η κυβέρνηση ουσιαστικά προσέφερε σε επιχειρηματικούς ομίλους, αυτό που σας είπα δηλαδή, τους μποναμάδες, που αφορά ζεστό χρήμα εκατομμυρίων, φόρο απαλλαγών και πλήθος άλλων προνομίων. Και αν θέλετε μπορούμε να πούμε σε ιδιαίτερες λεπτομέρειες τι ακριβώς παρήχε η κυβέρνηση σε αυτούς τους επιχειρηματικούς ομίλους. Έχει να κάνει και με την κατασκευή διαχείρισης του οδικού άξονα Ελευσίνας Πύργου, όπου δίνει 262 εκατομμύρια ευρώ ζεστό χρήμα στους ομίλους που αναλάβουν την κατασκευή. Επίσης δίνει εκατομμύρια στους φαρμακοβιομήχανους με την πατέντα του Clawback. Διάφορες άλλες πολυδομικές παρεκκλήσεις προκειμένου να διευκολυνθούν επενδύσεις των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Κρατική χρηματοδότηση 10 εκατομμύρια ευρώ προς την Καρμοσέ. Να μην ξεχνάμε ότι είναι μια θυγατρική πλέον του Ιταλικού ομίλου. Διέγραψε 800 εκατομμύρια ευρώ απαιτήσεις του δημοσίου από την ΟΣΕ, ανώνυμη εταιρεία. Και πολλά άλλα, εν πάση περιπτώσει, που αυτά καταγγέλθηκαν χθες και από τον κοινοβουλευτικό μας εκπρόσωπο, τον Νίκο Καραθανασόπουλο, που κατήγγειλε αυτές τις ρυθμίσεις. Για ένα νομοσχέδιο, δηλαδή, που είναι κομμένο και ραμμένο στις ανάγκες των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Ταυτόχρονα, όμως, πέρασε και άλλα ζητήματα που αφορούσαν την πανδημία. Και το λέω αυτό διότι ό,τι εξαγγέλει η κυβέρνηση από εδώ και πέρα και πριν φυσικά, αλλά πολύ δε περισσότερο από εδώ και πέρα, θα έχει ως ευαγγέλιο την επιχειρηματική δράση στον χώρο της υγείας. Και το λέω αυτό διότι αυτή η αιμονή από την πλευρά της κυβέρνησης να μην θέλει να θωρακίσει το δημόσιο σύστημα υγείας με νέες επιπλέον μονάδες εντατικής θεραπείας και απλά να βαφτίζει κλινικές ως μονάδες συντατικής θεραπείας και μονάδες αυξημένης φροντίδας που δεν πληρούν καμία προϋπόθεση. Η αιμονή της να μην θέλει να επιτάξει χωρίς όρους και προϋποθέσεις τις ιδιωτικές κλινικές, το ιδιωτικό σύστημα υγείας. Το είπε ο κύριος Γεωργιάδης, είπε ότι η επίταξη σημαίνει ενίκιο. Σημαίνει ενίκιο και επειδή δεν έχουμε κομμουνισμό δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Ναι. Αυτό είπε ο κύριος Πλεύρης. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι κάπου αλλού το πάει η κυβέρνηση και το λέω αυτό διότι εχθές εξήγηλε, προανήγγειλε μάλλον, απολύσεις, νέες απολύσεις για τους υγειονομικούς. Δηλαδή ουσιαστικά εκβίασε όσους έχει βγάλει σε αναστολή επειδή δεν εμβολιάστηκαν, ότι εάν δεν εμβολιαστούν μέχρι το Μάρτι, προφανώς πρέπει να δουν την πόρτα της εξόδου από το δημόσιο σύστημα υγείας. Όλα αυτά που παραπέμπουν, προφανώς παραπέμπουν σε κάτι άλλο. Είναι αυτό που λέμε στο νέο εθνικό σύστημα υγείας που το έχει προαναγγείλει. Πρόκειται για ένα νέο εμπορευματοποιημένο εθνικό σύστημα υγείας και αν θέλετε δίνει γράφει της χρυσής ευκαιρίας να δρομολογήσει τη σταδιακή απεμπλοκή της χρηματοδότησης των κρατικών μονάδων υγείας από τον κρατικό προϋπολογισμό. Και νομίζω ότι το απέδειξε και ο προϋπολογισμός πέρυσι
2020, όπου μειώθηκαν οι δαπάνες για την υγεία 600 εκατομμύρια ευρώ και έδωσε συνέχεια και στο φετινό κρατικό προϋπολογισμό, μιας και κάνατε μίξη εξ αρχής για το θέμα του κρατικού προϋπολογισμού, περίπου, αν θυμάμαι καλά, γύρω στα 150 εκατομμύρια μείον. Όπως μείον είναι και οι κοινωνικές δαπάνες, μείον ένα σωρό άλλες δαπάνες που αφορούν το λαό, ενώ την ίδια στιγμή δίνει ζεστό κρατικό χρήμα για τις στρατιωτικές δαπάνες, υποτίθεται για την άμυνα της χώρας, αλλά στην πραγματικότητα πρόκειται για στρατιωτικές δαπάνες που έχουν να εξυπηρετήσουν τις νατοϊκές ανάγκες και να αναβαθμίσει προφανώς και το ρόλο της ελληνικής αστικής τάξης στην ευρύτερη περιοχή, που στα πλαίσια του ανταγωνισμού των Αμερικανών, Ρώσων, Κινέζων κτλ. Ποια είναι η εναλλακτική μας, κύριε Συντηχάτζη, γιατί έχουμε και ένα δύσκολο γείτονα, ξέρετε, δίπλα μας. Ποια είναι η εναλλακτική μας, τι θα έπρεπε κατά τη γνώμη σας να γίνει, δεδομένου ότι όπως έχει δείξει το παρελθόν, το πιο πρόσφατο αλλά και το παλαιότερο, η Τουρκία κάθε φορά που μας βρίσκει σε κάποια αδυναμία, ή να το πω έτσι, όταν κάνουμε κοιλιά στην αξιοποίηση του προστασίου μας, εκμεταλλεύεται το γεγονός. Το ίδιο έγινε στα Ίμια, το ίδιο επιχείρησε να κάνει κι άλλες στιγμές. Κοιτάξτε, είναι ένα μόνιμο αφήγημα ο κίνδυνος της Ανατολάς. Εγώ ήμουν ανιός και γέρασα. Δεν είναι αφήγημα όμως. Είδαμε τι έγινε τα Ίμια, παραδείγματος χάρη, που είναι το πιο πρόσφατο. Εξαρτάται από ποια οπτική γωνία μπορεί να το δει κανένας ή από ποια ταξική όχθη θα το δει ο καθένας. Δηλαδή, τι εννοώ με αυτό. Εάν αποδεχτούμε ότι πρέπει να συγκρουστούν οι δύο αστικές τάξεις της Ελλάδας και της Τουρκίας, διότι πρέπει να συμμετάσχουν σε αυτό το αλυσβερίσι, σε αυτή την κόντρα των μεγάλων ισχυρών εμπεριαλιστικών δυνάμεων, προφανώς θα έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Δηλαδή τι, μια διαρκή σύγκρουση, όχι μόνο λευτική, αλλά και ουσιαστική, αν θέλετε, κάποια στιγμή όπου θα κληθούν οι νέοι και της Ελλάδας και της Τουρκίας να κονταχτυπηθούν με τα όπλα για λογαριασμό της εξυπηρέτησης αυτών των υπεριαλιστικών δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή. Άρα θα έχουμε μια συνεχή αύξηση των στρατιωτικών δαπανών, πολεμικών δαπανών στην ουσία, όχι αμυντικών δαπανών. Έτσι. Ή θα πρέπει κάποια στιγμή οι λαοί να αφυπνιστούν και με γνώμονα το ότι δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα ούτε ο ελληνικός ούτε ο τουρκικός λαός, και στα πλαίσια αυτού που λέμε της αλληλεγγύης, της ελληνικής συνύπαρξης των δύο λαών, προφανώς να σταματήσουν οι στρατιωτικές δαπάνες, να σταματήσουν οι απολές, να αποκαθιλωθούν οι κυβερνήσεις τους, οι αστικές κυβερνήσεις, γιατί αυτό καλεί το ΚΚΕ να γίνει και στην Ελλάδα. Όταν κάνει κάλεσμα συμπόρευσης στο λαό, του λέει τι, απέρριψε όλα εκείνα τα κόμματα που δεκαετίες τώρα σε βασανίζουν και σου δημιουργούν συνθήκες φτώχειας, εξαθλίωσης, απελπισίας, απέριψε όλους εκείνους που σου πουλούσαν και σου συνεχίζουν να σου πουλούν φύκια για μεταξωτές χορδέλες και σου πουλούσαν ελπίδα, και συστρατεύσουμε το ΚΚΕ που υπηρετεί όχι μόνο ένα, με απόλυτη συνέπεια ένα διαφορετικό κοινωνικο-οικονομικό σύστημα. Πραγματικά η ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή μπορεί να πριτανεύσει για να μπορούν να ζήσουν οι λαοί καλύτερα με ασφάλεια, με ελληνική συνύπαρξη. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικές φιλοσοφίες. Και το λέω αυτό διότι δεν μπορεί το 2020 η κυβέρνηση να έδωσε για στρατιωτικές δαπάνες περίπου 3 δισεκατομμύρια 35 350 εκατομμύρια, και το 2021 5,5 δισεκατομμύρια, έτσι για να το στρογγυλέψω, και προβλέπεται στο προϋπολογισμό του 2022 περίπου 6,5 δισεκατομμύρια. Αντιλαμβάνεσαι τώρα ότι αυτά είναι ιδιωτικά ποσά. Αυτά όμως δεν είναι ποσά που βγαίνουν από την τσέπη του κυρίου Μητσοτάκη ή του κυρίου Τσίπρα ή των οποιοδήποτε αρχηγών κομμάτων ή των αστικών κομμάτων κτλ. Ούτε από τους επιχειρηματικούς ομίλους. Βγαίνουν από τον υδρότα, από τον κλεμμένο υδρότα του ελληνικού λαού και κατευθύνονται προς τα εκεί. Σε αυτές τις στρατιωτικές πολεμικές δαπάνες για να εξυπηρετηθούν ακριβώς αυτά τα συμφέροντα. Κύριε Συντηχάκη, αν επιστρέψουμε λίγο στην τρέχουσα επικαιρότητα, ήθελα να σας θέσω το εξής ερώτημα. Αναμένετε σήμερα ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θα ανακοινώσει περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Αναφερθήκατε κι εσείς προηγουμένως στη θέση, ας πούμε, των υγειονομικών, στον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τους υγειονομικούς. Υπάρχει κατά την κρίση του Κομμουνιστικού Κόμματος θέμα υποχρεωτικού εμβολιασμού?
η υποχρεωτικότητα στον εμβολιασμό πώς αντιμετωπίζεται από την πλευρά του ΚΚΕ? Κοιτάξτε, πάλι εξαρτάται πώς θα ξεκινήσουμε να αντιλαμβανόμαστε το όλο ζήτημα. Τι θέλω να πω με αυτό. Η κυβέρνηση έχει αξιοποιεί ένα αφήγημα που λέει τι? Ότι η έξαρση της πανδημίας οφείλεται σε ατομική ευθύνη. Φταίτε εσείς. Συνδέεται με ατομική ευθύνη. Ναι. Φταίνε οι νέοι που έκαναν τα κορονοπάρτι. Φταίνε οι πάνω των 60 ετών. Εξού και το πρόστιμο. Εν πάση περιπτώσει, φταίει ο λαός. Η κυβέρνηση βγάζει την ουρά της εντελώς έξω από όλα αυτά. Δεν απαντάει στο γεγονός γιατί συνοστίζονται στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στα αεροπλάνα, στα καράβια, στο μετρό, στα λεωφορεία κτλ. Δεν απαντάει γιατί δεν θωρακίζει το δημόσιο σύστημα υγείας. Όταν λοιπόν δεν τα κάνεις όλα αυτά, προφανώς ακολουθήσεις την επιλογή της καταστολής. Γιατί αυτό που με ρωτήσατε, το ουσιαστικό νόημα είναι η καταστολή. Καταστέλω. Δηλαδή παίρνω μέτρα. Και αυτά τα μέτρα προφανώς αναζωπηρώνουν, αν θέλετε, και αυτό το αντιεμβολιαστικό κίνημα, που μέσα εκεί υπάρχει ένα ολόκληρο συνοθήλευμα από ακροδεξιές δυνάμεις, από αιρέσεις. Και υπάρχει και ένας τίμιος αγνός κόσμος που φοβάται, σου λέει, πώς θα πάω να εμβολιαστώ. Έχω κάποια υποκείμενα νοσήματα. Πού είναι η πρόληψη? Πού είναι η χνηλάτιση? Έτσι ώστε να με καθοδηγήσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ο γιατρός. Αν θα πρέπει να πάω να κάνω το εμβόλιο, πώς πρέπει να κάνω κάποιες εξετάσεις πρώτα απ' όλα. Ή ακόμα και όταν κάνω το εμβόλιο, ποιος είναι αυτός που θα με παρακολουθήσει? Να δει ποιες πιθανές συνέπειες μπορεί να έχω. Υπάρχει λοιπόν ένας αγνός κόσμος που πραγματικά δεν θέλει να πάει να εμβολιαστεί. Δεν τους βαλιάζονται όλοι μαζί. Και κάτι τελευταίο που αφορά την εκλογική σας περιφέρεια. Να ξέρετε, έχουμε ένα λεπτό στη διάθεσή μας. Με τους σεισμούς, τι γίνεται εκεί, στο Ηράκλειο? Έχουν σταματήσει, οι πληγέντες έχει βελτιωθεί η κατάστασή τους σε σχέση με πριν από δύο μήνες? Γιατί χαλάει ο καιρός. Έχει χαλάσει ήδη ο καιρός, βασικά. Όχι, δεν έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Θα έλεγα ότι έχει επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο. Λυπάμαι που το λέω και. Η κυβέρνηση ακολουθεί ακριβώς την ίδια τακτική που ακολουθεί στην περίπτωση της πανδημίας. Δηλαδή, τι θέλω να σας πω, έχουν περάσει τρεις μήνες και δεν υπάρχουν οικίσχοι για να ικανοποιήσουν το σύνολο των αναγκών. Μόλις προχθές έβαλα ρεύμα. Υπάρχουν οικίσχοι που δεν έχουν ρεύμα. Υπάρχει θέμα με την τροφοδοσία του φαγητού. Δεν έχει ανοίξει πλατφόρμα για το επίδομα μοικείου. Δεν έχουν δοθεί αποζημιώσεις υποσυσκευής. Υπάρχουν ελλείψεις. Δηλαδή, πάζουν νερά, πλημμυρίζουν οικίσχοι εκεί που κοιμούνται τα παιδιά. Δεν έχει δοθεί η έκτακτη πρώτη οικονομική ενίσχυση των 600 ευρώ. Ξέρετε, όταν γίνονται πλημμύρες με καταποντισμοί, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει η κυβέρνηση είναι να δώσει ένα πρώτο επίδομα οικονομική ενίσχυση. Ένα χρηματικό επίδομα. Αυτό δεν έχει δοθεί ακόμα. Και όχι μόνο αυτό. Τους λέει ότι θα πάρετε κρατική αρρωγή. Έχουν βάλει σε λογαριασμούς χρήματα. Και τους λένε ότι αν στο δευτεροβάθμιο έλεγχο που θα γίνει η κατοικία σας είναι κατάλληλη για να μπείτε μέσα, θα πρέπει να επιστρέψετε τα χρήματα. Ο περισσότερος κόσμος, ακριβώς επειδή δεν έχει πάρει την πρώτη αποζημίωση, αξιοποιεί αυτά τα χρήματα. Και καλά κάνει, να σας πω την αλήθεια.